όμορφη βραδιά που μας αξιώνει να έρθουμε να ακούσουμε τα λόγια τα δικά Του. Ήρθε ο Κύριος αυτή τη βραδιά να μας δώσει λόγους ενισχυτικούς, παρηγορητικούς για να δοξαστεί το δικό Του το όνομα. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας στη 1016. Κεφάλαιο Ιώτα Γάμα, θα διαβάσουμε πολύ γνωστά εδάφια. 1016, κεφάλαιο Ιώτα Γάμα, εδάφιο 4. Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί, η αγάπη δε φθονεί, η αγάπη δεν αφθαδιάζει, δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν παροξύνεται, δεν διαλογίζεται το κακόν. Δεν χαίρεται στην αδικία, συγχαίρει δε στην αλήθεια. Πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Αμήν. Θέλω να μοιραστώ κάποιες σκέψεις και γεγονότα που γίνανε στη ζωή μου την προηγούμενη εβδομάδα και με έβαλαν σε κάποιες σκέψεις πιο βαθιές. Είχα πριν λίγο καιρό μια κουβέντα με έναν αδερφό και συζητάγαμε, νέο αδερφό, και συζητάγαμε το πώς βιώνουμε και πώς εμείς οι νέοι έχουμε στη ζωή μας τοποθετήσει, πιστέψει στον Χριστό, τι έχουμε εμπειρευτεί από Αυτόν και αντίστοιχα συζητάγαμε για το ποια είναι η γνώμη και η βιωματική εμπειρία των γονιών μας με τον Χριστό. Και η αλήθεια είναι ότι βρήκαμε μια διαφορά. Και μετά από λίγες ημέρες, πάλι μια συζήτηση με νέους που είχα, υπόθηκε συζήτηση, είμαστε από ένα δόγμα, ένα πιστεύω που έχει, είπε ένας αδερφός, που έχει πολλά μη και πρόσεχε και πρέπει. Και κάθισα και το σκέφτηκα λιγάκι αυτό, αδερφή, και προσευχήθηκα και στην καρδιά μου μπήκε η εξής, μου απάντησε ο Κύριος με τον εξής τρόπο. Σαν άνθρωποι έχουμε σχέσεις μεταξύ μας, φιλικές, οικογένειες, και αυτό που κοιτάμε από τις σχέσεις αυτές είναι να μπορούμε να εκπληρώνουμε σαν φίλοι, σαν σύζυγοι, σαν πατέρας με γιο, σαν μαμά με κόρη, τα θέλω της κάθε πλευράς. Σε αυτή τη σχέση, λοιπόν, μου λέει ο Κύριος ότι το θέλημα του ενός φίλου για σένα πρέπει να είναι νόμος. Και γιατί πρέπει να είναι νόμος? Γιατί αυτό που υπερισχύει στο πρόσωπο του φίλου σου είναι η αγάπη για αυτόν. Γιατί ένας φίλος μπορεί να βάλει κάποιες προϋποθέσεις σε μια φιλία, μια σχέση συζυγική, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να είναι συζυγική σχέση. Και υπάρχουν κάποια όρια σε αυτή τη σχέση και ο Κύριος μου έλεγε ότι αυτή η σχέση που πρέπει να υπάρχει πρέπει να είναι έντονη, γιατί ο ένας αγαπάει τον άλλον και αυτά τα οποία θέλει ο ένας πρέπει ο άλλος να τα τηρεί. Και μάλιστα ήρθε ένα παράδειγμα στη ζωή μου που με πήρε η γιαγιά μου και μου λέει: «Πού είσαι, βρε αγόρι μου, έχω 15 μέρες να σε δω, να σε ακούσω, δεν με αγαπάς». Λέει: «Σε αγαπάω», λέω, «η γιαγιά μου, γιατί δεν σε αγαπάω, δεν το ξέρεις». «Όχι, δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει. Γιατί δεν έχω μεριμνήσει να δείξω στην γιαγιά μου αλλά και στον άνθρωπο αυτόν ότι τον αγαπάω έμπραχτα». Και σήμερα αυτό που θα ήθελα να δούμε, αδερφοί, είναι τα χαρακτηριστικά της αγάπης. Πώς χτίζουμε μια σχέση, πώς πρέπει να χτίσω μια σχέση με τον Κύριο? Υπάρχουν προϋποθέσεις. Και ο Κύριος τι λέει? Αν με αγαπάς, τα συντολά του μου να φυλάς. Κύριο τον Θεό θέλεις αγαπήσει, και αυτό μόνο προσκυνήσεις, και θες αγαπά τον πλησίο σου ως εαυτόν. Τι σημαίνει ως αγαπάω τον πλησίον μου ως εαυτόν? Αγαπάω τον πλησίον μου ως εαυτόν σημαίνει
ότι πρώτα απ' όλα αγαπάω τον Κύριο. Και όταν έρχεται στη ζωή μου μια στιγμή που θα έρθουν έτσι καταστάσεις και μπορεί να υπερισχύσω ή να τσακωθώ ή να με έναν αδερφό ή με έναν άνθρωπο και εγώ ζητήσω του εαυτού μου, δεν έχω αγάπη για τον αδερφό, άρα δεν έχω αγάπη για τον Κύριο. Και η κατάσταση αυτή, αδερφοί, στις ζωές μας έρχονται, φεύγουν. Και μέσα στη γραφή ένας άνθρωπος που φάνηκε ότι η σχέση με τον πατέρα του δεν ήταν και ιδιαίτερα στενή, ήταν ο πρεσβύτερος Ιώος, ο οποίος όταν ήρθε ο άσωτος, είπε στον Κύριο, στον πατέρα του, ότι εγώ τόσα έτη σε δουλεύω. Δεν κατάλαβε ότι στο σπίτι του πατέρα έχει την... και με τη σχέση που θέλει να έχει ένας πατέρας με γιος υπάρχει μια διαπραγμάτευση. Ναι, θα με δουλεύεις, αλλά και εγώ δεν σου έχω στερηθεί τίποτα. Και αυτό μας λέει και εμάς ο Κύριος σήμερα. Και αυτά όλα που σε μένα γίνανε με έβαλαν στις σκέψεις να δω πρακτικά πώς πρέπει να οικοδομώ συνέχεια τη σχέση μου με τον Κύριο. Γιατί η σχέση μου με τον Κύριο δεν είναι μια σχέση, έρχομαι στην εκκλησία, εργάζομαι και ο Κύριος με ευλογεί και αυτό εγώ προσεύχομαι και αυτό είναι. Όχι, δεν είναι αυτό, αδερφοί. Και αυτό το κατάλαβα άλλη μια φορά όταν είχα μια συζήτηση με τον πατέρα μου και έλεγα αυτό το πράγμα ακριβώς. Έλεγα ότι μα εγώ έρχομαι, εργάζομαι στην εκκλησία από μικρό παιδί. Και... μου λέει πρόσχημη, γίνεσαι τον πρεσβύτερο Ιώ. Γιατί? Γιατί δεν είχα σχέση με τον Κύριο. Αποτέλεσμα το ότι είμαστε με τη χάρη του Κυρίου εδώ, εργαζόμαστε για τον Κύριο, είναι κίνητρό μας, είναι η αγάπη που έχουμε για το πρόσωπο του Κυρίου. Γιατί είναι φίλος μας. Αυτή τη σχέση πρέπει να την οικοδομούμε συνεχώς. Και ο Κύριος αγαθός υπόσχεται σε εμάς. Αλλά αν εμείς, αδερφοί, δεν έχουμε τη σωστή αντιμετώπιση στη σχέση μας με τον Κύριο, αν αγαπάω έναν άνθρωπο, αν αγαπάω έναν φίλο, μεταξύ σχέσεις μεταξύ ανθρώπων, περνάει μια μέρα, δύο μέρες, παίρνω τηλέφωνο να δω, είσαι καλά, πώς πας, τι κάνεις, μου έλειψες, θα σε δω, δεν θα σε δω, είσαι στην εκκλησία, δεν θα είσαι. Δεν μπορεί εγώ σαν μονάδα, θα μιλήσω, αλλά και για όλους μας, δεν μπορεί να λέω ότι αγαπάω τον Κύριο και η σχέση μου να είναι μία φορά την εβδομάδα, την Κυριακή, να προσεύχομαι ή το Σάββατο πριν την Κυριακή εκκλησία, να προσεύχομαι για τον Κύριο, στον Κύριο. Δεν γίνεται να πω ότι αγαπάω τον Κύριο, αλλά από τη στιγμή που δεν δίνω σημασία στο ποιος είναι δίπλα μου, ποιος θέλει βοήθεια, ή βλέπω έναν αδερφό ο οποίος έχει έτσι μια δυσκολία και πάω και του λέω γιατί είσαι έτσι, το μαλώνω ή δεν του συμπεριφέρομαι σωστά. Δεν μπορώ να έχω αυτή τη συμπεριφορά στους οικείους μου και να λέω ότι αγαπάω τον Θεό. Και ότι η σχέση μου με τον Κύριο είναι μια σχέση αλληλεπιδράμε και προσεύχομαι, μου απαντάει. Μα πώς γίνεται? Πώς γίνεται όταν δεν έχω προτεραιότητα στο να μακροθυμίσω στην αγάπη και στα πρόσωπα των ανθρώπων που είναι δίπλα μου, τέρος δε των αδερφών? Πώς γίνεται να είμαι υπερήφανος? Και όχι υπερήφανος με την κακιά έννοια, να κοιτάω πρώτα τον εαυτό μου. Πού είναι το δείγμα της αγάπης του Κυρίου? Πού είναι το δείγμα της σχέσης του Κυρίου? Μ' άρεσε η συζήτηση αυτή που είχαμε με τους αδερφούς, γιατί με έβαλε να σκεφτώ αυτό που σας είπα και πριν, ότι ζηλεύω, ακούγοντας ομολογίες αδερφών που ζήσανε τις παλιότερες δεκαετίες, του 90, του 2000 στις αρχές, που ευλογία για αυτούς τους αδερφούς
ήταν ότι ανοίξαν το σπίτι τους και ο Κύριος μίλησε στο σπίτι τους. Και έλεγε ο Κύριος να σε ευλογήσει, αδερφέ, γιατί άνοιξε το σπίτι σου και ήρθε η παρουσία του Κυρίου στη ζωή σου. Τη σημερινή ημέρα, εκείνη την ημέρα. Και σήμερα σκεφτόμαστε ότι πολλές φορές η σχέση που οικοδομούμε με τον Κύριο και η ευλογία που έχει ο Κύριος να μας δώσει είναι τελικά. Μπράβο, αδερφέ, ο Κύριος σε ευλογεί, έκανε αύξηση στη δουλειά σου, σου χάρισε ένα αυτοκίνητο, σου χάρισε ένα. Σε ευωδώνει ο Κύριος. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Αμήν είναι και αυτό, αλλά εγώ ζηλεύω τα παλιότερα. Μια άλλη αδερφή έλεγε: εγώ είμαι ερωτευμένη με τον Κύριο. Και εμένα προσωπικά με βάλει σε σκέψη. Τι σημαίνει είμαι ερωτευμένη με τον Κύριο? Σημαίνει ότι στη ζωή της αδερφής και μετέπειτα στους ανθρώπους που ήταν δίπλα της και προσεύχομαι και στη δικιά μου τη ζωή, σημαίνει ότι ζούσε τον Κύριο και δεν ενδιέφερόταν για τίποτε άλλο. Ήξερε, ήταν βεβαιωμένος ο αδερφός, η αδερφή και όλοι μας πρέπει να είμαστε βεβαιωμένοι ότι η αγάπη την οποία έχουμε στον Κύριο και όχι αγάπη γιατί θα πάρουμε κάτι από τον Κύριο, αγάπη να κάνω αυτό που θέλει, γιατί να μην σε στεναχωρήσω, γιατί είσαι φίλος μου. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω. Ένας αδερφός έλεγε, συγγνώμη τώρα που αναφέρω αυτά τα γεγονότα, αλλά είχαν έρθει στη ζωή μου και κουμπώνουν αυτές οι σκέψεις. Εγώ σε αγαπάω, μου λέει, και αγαπάω ό,τι σου ανήκει. Αγαπάω εσένα, άρα αγαπάω το παιδί σου, αγαπάω τη γυναίκα σου, αγαπάω και θέλω να πάει καλά το σπίτι σου. Γιατί σε αγαπάω. Και αν κάτι δεν κάνω καλά και σε στεναχωρήσει αυτό το κάτι, για μένα είναι πρόβλημα. Και δεν με νοιάζει αν θα πάρει από μένα. Δεν πρέπει να μας νοιάζει αν θα πάρουμε από τον Κύριο. Αυτό που μας νοιάζει είναι να έχουμε βεβαία πεποίθηση στη ζωή μας ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό, στους αγαπώντες στο Θεό, αλλά ό,τι και να γίνει. Είτε ευλογηθείς, εγώ θα οικοδομώ τη σχέση αυτή. Είτε είσαι σε δυσκολία στη ζωή σου, εγώ οικοδομώ τη σχέση αυτή. Και πολλές φορές, αδερφοί, μπερδευόμαστε και εγώ την έχω πατήσει, ότι προσεύχομαι ο Κύριος να μου δώσει κάτι, να έχω μια καλή σχέση με τον Κύριο και δεν μου απαντάει. Και αυτομάτως τι λέω στον εαυτό μου, θα με εργάζεται ο Κύριος στην υπομονή. Αμήν, είναι ένας τρόπος εκπαίδευσης κι αυτός. Να καταλαβαίνουμε πού είναι ο Κύριος, πόσο μακριά εμείς απέχουμε, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αν δεν σου απαντάει ο Κύριος σε μια σχέση φιλίας, πρέπει να ακολουθήσεις μια αλληλουχία πραγμάτων, να δεις γιατί ο Κύριος σου μιλάει. Να αγωνιστείς να κερδίσεις αυτή τη σχέση. Και ένα κήρυγμα έλεγε, αν δεν μπορείς, λέει, να ακούσεις τον Κύριο, προσπάθησε να το βρεις με τις υπόλοιπες αισθήσεις. Και μου άρεσε αυτό. Και ένας αδερφός έχει μια τρομερή εμπειρία, έχει μυρίσει το άρωμα του Κυρίου. Και εμένα αυτό το έχω ζηλέψει, πολύ το έχω ζηλέψει. Ήξερε ότι ο Κύριος είναι δίπλα του στη ζωή του, γιατί στην προσευχή του μύριζε το άρωμα του Κυρίου. Άρα αυτό που οικοδομεί, αυτό που πρέπει, αδερφοί, να οικοδομήσουμε, είναι η σχέση μας μεταξύ εμάς και του Κυρίου. Και αυτό θέλει αγώνα. Για να κρατήσω καλά μια σχέση ανθρώπινη, θέλει αγώνα. Για να είναι ευχαριστημένη η γυναίκα μου από μένα, θέλει αγώνα. Να κάνω αυτά που της αρέσουν, να προσπαθώ, να αντιθέτως και εκείνη κάνει το δικό της μερίδιο. Αυτό έχει μια καθημερινή τριβή. Δεν μπορεί η τριβή μας, αδερφοί, να είναι σήμερα η εκκλησία 8.30 με 9.30, 9.30 με 10.30. Και αυτά τα λέω πρώτα για μένα, γιατί εγώ ζήλεψα όταν άκουγα, ξαναλέω, αδερφοί, ομολογίες αδερφών που ζήσανε παλιότερα, που είχαν απίστευτες εμπειρίες. Απίστευτες εμπειρίες. Και τι εμπειρευόντουσαν? Την αγάπη του Κυρίου, τη σχέση του Κυρίου. Ήξεραν ότι αν πάνε στο ταμείο τους, είχαν την πεποίθηση, και πρέπει να την έχουμε και σήμερα, αδερφοί, αυτή την πεποίθηση, ότι θα πάω
θα ακούσω τον Κύριο, θα ακούσω τον Κύριο και αφού θα ακούσω τον Κύριο μετά θα συζητήσω μαζί του. Πρακτικά και θα φύγω από το ταμείο μου και θα, μέσα στην ημέρα μου θα προσπαθώ να χτίσω αυτή τη σχέση, να κρατήσω αυτή τη σχέση σε, στα θέλω τα δικά μου και στα θέλω του Κυρίου. Και αυτό το εμπειρεύομαι πάρα πολύ τελευταία με ανθρώπινες σχέσεις που έχουν ένα ξεκάθαρο αδερφή χαρακτηριστικό και νομίζω ότι αυτό το χαρακτηριστικό καλό πάντοτε να υπάρχει μέσα στις καρδιές μας, μέσα στη ζωή μας. Ένα χαρακτηριστικό που ήταν και είχε και ο Κύριος με τους μαθητές του ήταν ειλικρινής. Ήταν ειλικρινής. Ο Κύριος είπε στους μαθητές, άμα δεν θέλετε, πηγαίνετε κι εσείς. Και ο Πέτρος είπε ότι, πού να υπάγουμε, λέει, Κύριε, εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου για μας. Ήξερε ποιον έχει φίλο. Εσύ είσαι ο Ιησούς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Ήξερε με ποιον έχει να διαπραγματευτεί ο Πέτρος. Γιατί τον έχει μάθει. Γιατί όταν ήταν στο καράβι και βούλιαζε, τη σχέση τους, τη δοκίμασε, είπε, αν είσαι εσύ, πες μου να έρθω να περπατήσω κι εγώ. Γιατί δοκιμάζει, πρέπει να δοκιμάζουμε τη σχέση μας μαζί με τον Κύριο. Και πιστεύω, αδερφοί, και προσεύχομαι και θέλω, αυτό που λέω και έτσι λίγο το έχω και παράπονο, αλλά και ταυτόχρονα και θέλω, ότι αυτά που είναι στο χέρι μου, στο χέρι μας, στο χέρι των νέων, να εμπειρευτούμε τον Κύριο όπως δεν τον έχουμε εμπειρευτεί. Και το έχουμε ανάγκη, αδερφοί. Το έχουμε ανάγκη να εμπειρευτούμε τον Κύριο. Ο Κύριος έχει να δώσει στον καθένα ξεχωριστά διαφορετική σχέση. Διαφορετικά πράγματα έχω να οικοδομήσω εγώ με τον Κύριο, διαφορετικά πράγματα έχει να οικοδομήσει ο Κύριος με έναν άλλον αδερφό, με σένα, με τον οποιονδήποτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδερφοί, τον Κύριο. Θέλω και προσεύχομαι πάντοτε να είμαστε σε αυτή την... Προσωπικά θα μιλήσω από εδώ και στο εξής, να εμπειρευτώ αυτά τα πράγματα, να εμπειρευτούμε, αδερφοί, αυτή τη σχέση, προσωπικά, να μην γνωρίσουμε τον Θεό των γονιών μας, να μην λέμε ότι πιστεύουμε στο Θεό των γονιών μας, να λέμε ότι πιστεύουμε στο Θεό που γνωρίσαμε, που γνώρισα εγώ, που μου αποκαλύφθηκε. Και αυτό, ξέρετε, αδερφοί, τι κέρδος έχει. Το κέρδος αυτό είναι ότι όταν γνωρίζεις ποιον έχεις φίλο, όταν αγωνίζεσαι για αυτή τη σχέση μεταξύ εμάς και του Κυρίου, ξέρεις ότι ό,τι και να γίνει στη ζωή σου, ό,τι και να γίνει στη ζωή σου, είσαι στο στρατόπεδο του Κυρίου, είσαι με τον Κύριό σου στην ίδια πορεία. Πορεύεστε μαζί. Και αυτό για μας είναι κέρδος, αδερφοί. Γιατί ό,τι και να γίνει στη ζωή μας, όπως είπα και πριν, ό,τι και να γίνει, η πεποίθησή μας είναι ότι ο Κύριος είναι ο φίλος μου. Η πεποίθησή μας είναι ότι ξέρω ότι όταν θα δοκιμάσω τον Κύριο, γιατί δεν μου πάνε καλά τα πράγματα στη ζωή μου, γιατί πρέπει να δοκιμαστώ και τον δοκιμάσω και του πω, Κύριε, αν είναι έτσι, να περπατήσω κι εγώ όπως περπατάς. Όταν θα έχω αυτή την πεποίθηση, αδερφοί, θα περπατήσουμε. Θα περάσουμε σαν τον Μωυσή μέσα από τη θάλασσα. Θα ζούμε πράγματα τα οποία μέχρι σήμερα δεν τα έχουμε ζήσει. Και πάνω απ' όλα, αδερφοί, όπως το λέω και το ξαναλέω, θα ξέρουμε ποιον έχουμε φίλο. Εύχομαι, αδερφοί, και προσεύχομαι. Πρώτα απ' όλα, να το γευτώ εγώ. Πρώτα απ' όλα, να το γνωρίσω ακόμα καλύτερα. Αλλά και όλοι μαζί, αδερφοί, να κάνουμε μια καινούργια διαπραγμάτευση με τον Κύριο. Νομίζω ότι είναι ο καιρός που τα πάντα διαλύουνε, γιατί τα πάντα διαλύουνε, αυτά που
γνωρίζαμε και σαν άνθρωποι και ιδιαίτερα μικρότερες γενιές θα κατηργηθούν και δεν θα ξέρουμε, ο κόσμος πια δεν θα ξέρει πού θα πατάει και πού θα βρίσκεται, αν μου επιτραπεί η έκφραση. Αλλά αυτό το οποίο εμείς πρέπει να οικοδομούμε είναι η σχέση μας με τον Κύριο, αδερφέ. Ο Κύριος να σας ευλογήσει πλούσια.